Καλώς ήρθατε στο εστιάζοντας στην επικαιρότητα. Τι είναι αυτοί οι γκουλενιστές, ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα στην Τουρκία, πόσο ελέγχουν το βαθύ κράτος και ποιες είναι οι διασυνδέσεις τους με τα ξένα κέντρα. Οι σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στην Τουρκία υπάρχουν από την ίδρυση του Οθωμανικού κράτους. Ωστόσο, η καμπή στο θέμα θρησκείας και πολιτικής στην Τουρκία είναι ο Κεμαλισμός. Ο Κεμάλ κυνήγησε τα Οθωμανικά τάγματα και στην πορεία είχαμε πάλι την ανάκαμψή τους. Γιατί, ως γνωστόν, οτιδήποτε μπορεί να απαγορευτεί, ωστόσο δεν μπορεί να εξαφανιστεί, μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να υπάρχει υπογείως. Κάπως έτσι λοιπόν επικράτησε και η ιδεολογία που σήμερα είναι γνωστό στην παρούσα φάση της ιστορίας ως γκουλενισμός. Τι είναι όμως οι γκουλενιστές? Οι γκουλενιστές είναι ουσιαστικά ένα παρακλάδι. Είναι ουσιαστικά ένα τάγμα μέσα στο τάγμα, θα μπορούσαμε να το πούμε. Το μητρικό τάγμα, να μεταχειριστώ αυτή την έκφραση, είναι η Νουρτσουλάρ. Νουρτσουλάρ στα τουρκικά σημαίνει πεφωτισμένη. Το τάγμα αυτό είναι ένα τάγμα το οποίο έχει τις φιλοσοφικές του καταβολές στον μεσαιωνικό μοναχισμό της Μικράς Ασίας και κυρίως βασίζεται στις επιστολές που έγραψε ο ιδρυτής του, ο Νουρσί. Λέγονται κιόλας επιστολές του Φωτός και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ανάρπαστο στην Τουρκία πριν ακόμα από την εποχή του Ερντογάν. Τι επιρροές έχει τώρα? Το τάγμα αυτό έχει επιρροές πολιτικές κυρίως από την πλευρά της αριστεράς και αυτό ίσως λίγο μπερδεύει στο θέμα αριστερά ή δεξιά σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή στην Τουρκία. Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι σημαίνει αριστερά και δεξιά όσον αφορά τα τάγματα, θα αποσαφηνίσουμε ότι για να επιβιώσουν τα τάγματα στην Τουρκία την εποχή του Κεμάλ Ατατούρκ είχαν δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να στραφούν στους αγροτικούς πληθυσμούς. Οι αγροτικοί πληθυσμοί είχαν κυρίως καταβολές πιο λαϊκές, είχαν απόψεις οι οποίες παρέπεμπαν κυρίως σε κομμουνιστικές αντιλήψεις, αριστερές. Απ' την άλλη πλευρά, τα τάγματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Τουρκίας, Άγκυρα, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, έπρεπε να στραφούν πιο πολύ προς την ελίτ. Έπρεπε να στραφούν πιο πολύ στα αστικά στρώματα της εποχής εκείνης και βέβαια στους Αμερικανούς, οι οποίοι Αμερικανοί είναι γνωστό ότι μετά τη μικρασιατική καταστροφή μπήκαν ενεργά στο παιχνίδι το οικονομικό στην Τουρκία του Κεμάλ. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για αριστερά και δεξιά, μιλάμε για τα τάγματα τα οποία στράφηκαν προς το λαό, είχαν έναν πιο λαϊκό χαρακτήρα και ένα τέτοιο χαρακτήρα είχαν οι Νουρτσουλάρ και αυτό το χαρακτήρα κρατάνε και οι Νουρτσου, το τάγμα του Γκουλέν, οι Γκουλενιστές που λέμε, από το όνομα του Γκουλέν, και τα τάγματα τα οποία στράφηκαν προς αμερικανικές, παύλα, καπιταλιστικές θα λέγαμε επιρροές. Οι γκουλενιστές λοιπόν. Οι γκουλενιστές λοιπόν, το τάγμα των Ουρτσού, όπως είναι το όνομα του τάγματος που ίδρυσε ο Φετουλάχ Γκουλέν, έχοντας αποσχιστεί ουσιαστικά, αλλά κρατά ακόμα τις επαφές του με τους Νουρτσουλάρ, τους πεφωτισμένους, είναι ένα τάγμα το οποίο παραπέμπει στον μεσαιωνικό μοναχισμό της Μικράς Ασίας και έχει καθαρά λαϊκά ερίσματα. Το ενδιαφέρει πιο πολύ ο λαός να έχει λαϊκά ερίσματα. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή το τάγμα των Νουρτσουλάρ και το τάγμα Νουρτσού, το παρακλάδι του που ιδρύθηκε από τον Γκουλέν, αυτή τη στιγμή ελέγχει και χρηματοδοτεί εφημερίδες, περιοδικά, σχολεία, ορφανοτροφία, κατηχητικά. Και βλέπουμε ότι τα σύμβολά του είναι όπως έχουν οι μασονικές στοές, δηλαδή το διαβήτη. Για να τα διασαφηνίσουμε όλα αυτά, τα σύμβολα αυτά, διαβήτες, χάρακες, όλα αυτά τα σύμβολα είναι παγκόσμια. Είναι σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνταν διαχρονικά. Το σύμβολο που σήμερα επί παραδείγματι έχει ο μασονισμός προέρχεται από τον Πυθαγόρα. Πυθαγόρια αριθμοσοφία, την οποία την πήρανε το μεσαίωνα οι Ραβίνοι
τα έκαναν αυτό που είναι γνωστό σε εμάς ως καμπάλα. Ακούμε οι καμπαλιστές. Η καμπαλά, ας πούμε, με τα σεφιρόθ είναι ουσιαστικά η εβραϊκή αριθμοσοφία, η οποία όμως δημιουργήθηκε επί της ουσίας με βάση την Πυθαγόρεια. Έτσι λοιπόν τα σύμβολα του πυθαγορισμού πέρασαν αυτομάτως στον Ιουδαϊσμό και φτάσανε μέχρι τις μέρες μας μέσω του μασονισμού. Άλλωστε το όνομα των μασόνων είναι τέκτονες. Εκείνοι που ιδρύσαν τις πρώτες τεκτονικές στοές ήτανε αρχιτέκτονες. Κατήχαν τα μαθηματικά και την τέχνη να δημιουργείς κτίρια, γέφυρες, έργα υποδομής. Και φτιάχναν αυτό το μυστικισμό μόνο και μόνο για να μην μπορέσει να διαρρεύσει η τέχνη τους σε άσχετους και χάσουν τις παραγγελίες, ας το πούμε έτσι, ή το μερίδιο τους στην αγορά. Μα πάντα η γνώση ήταν κτήμα κάποιων, οι οποίοι φρόντιζαν να το διατηρούν αυτό το κεκτημένο στην πορεία της ιστορίας. Όσο το κεκτημένο αυτό τίνει να χάνεται, όσο προχωράνε οι εποχές μας, τόσο και κάποια συνάφια, να χρησιμοποιήσω και έτσι ένα όρο... Συντεχνίες, πάντα κάτι θα μένει κρυφό για να συντηρεί το μύθο για τους παρακάτω. Αυτά που λέτε τώρα είναι ο μύθος που θα συντηρεί εμάς παρακάτω, ότι και η εποχή αυτή, 20ος-21ος αιώνας, έχει αυτό το μύθο ότι δημιουργούσανε, κάνανε κάτι τρομερό στα εργαστήριά τους και φτιάχνανε τα υπερόπλα που εμείς σήμερα θεωρούμε ξεπερασμένα ή φοβερά. Αυτό πάντα υπήρχε. Η ιστορία έτσι προχωρούσε. Κάποιοι χτίζαν τους μύθους που τους κρατάγανε ζωντανούς για να περάσουν και το μήνυμα παρακάτω, γιατί ο μύθος ουσιαστικά είναι μια και καλυμμένη αλήθεια. Αυτό λοιπόν το μύθο τον χρησιμοποιούν και οι γιουλενιστές, γι' αυτό και χρηματοδοτούν σχολεία, πανεπιστήμια, κατηχητικά, και αυτό γίνεται όχι μόνο στην Τουρκία. Το τάγμα των Ουρτσουλάρ και των γιουλενιστών των Ουρτσού έχει ισχυρές βάσεις τόσο στη Δυτική Θράκη, στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα τάγματα τα τουρκικά χρηματοδοτούν τόσο τις μειονότητες των μουσουλμάνων σε όλα τα Βαλκάνια, όσο και τις υποδομές της παιδείας τους. Άρα βλέπουμε ένα άπλωμα των Οθωμανών και στα Βαλκάνια μέσα, που σημαίνει ότι σιγά σιγά θα τους έχουμε γύρω μας. Εάν δεν προφυλαχτούμε ή δεν κάνουμε κάποιες ενέργειες και εμείς, θα δούμε ότι γύρω μας θα υπάρχει ένα μουσουλμανικό, ένα οθωμανικό τόξο, και το οποίο το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή εξ Ανατολών θα γίνει και από βορρά και από νότο και από πέρα και από δόθε και από πάνω και από κάτω. Μα η θρησκεία αποτελούσε πάντοτε όπλο για την πολιτική των Τούρκων. Είτε αυτοί ήταν οι Σελτζούκοι. Οι Σελτζούκοι πώς επεκτάθηκαν στη Μικρά Ασία? Και με το θρησκευτικό κομμάτι, βλέπετε τι σας κάνουν οι κακοί χριστιανοί αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης, φορολογία, σας απαγορεύουν την αρχαία σας θρησκεία. Έτσι επεκτάθηκαν οι Σελτζούκοι, άλλο αν αυτά δεν είναι ευρέως γνωστότατα. Πώς επεκτάθηκε μια φυλή ομάδων και κατέλαβε τη μισή Μικρά Ασία μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα? Με το φορολογικό και το θρησκευτικό κομμάτι. Ανοχή θρησκευτική και απαλλαγή από τους δυσβάσταχτους φόρους που επέβαλε τότε η κυβέρνηση του Βυζαντίου, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Άρα η θρησκεία ήταν πάντα ένα όπλο επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μέσω του εξισλαμισμού, στον οποίο όποιος ασπαζόταν το Ισλάμ από μία περίοδο και μετά είχε προνόμια, κι ας ήταν αλλογενής, ας ήταν Έλληνας, ας ήταν Αλβανός, οτιδήποτε. Γι' αυτό και βλέπουμε να διεισδύουν στα υψηλά κλιμάκια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε αξιώματα Έλληνες. Βλέπουμε Έλληνες μεγάλους βεζίριδες, Έλληνες στρατηγούς. Αυτό λοιπόν το πράγμα συνεχίζεται και σήμερα. Η πολιτική του Ερντογάν άλλωστε ως νεοοθωμανιστής είναι να μεταχειριστεί όλα τα όπλα που του προσφέρει στη φαρέτρα του αυτό που λέγεται Οθωμανισμός. Και ο Οθωμανισμός έχει και το πολιτιστικό του κομμάτι και το πολιτικό του καθαρά κομμάτι, η εξωτερική πολιτική που αντικρίζουμε σήμερα, ακόμα και στην επιθετική της μορφή, έχει και το θρησκευτικό κομμάτι. Και εδώ έρχεται πλέον η επιρροή των μουσουλμανικών ταγμάτων, η οποία είναι μεγάλη στην Τουρκία, ειδικά
μετά από την κυβέρνηση του 1960 και το θάνατο του Μεντερές, ο οποίος Μεντερές πρωτού πεθάνει επανέφερε τα τάγματα στην ολότητά τους. Μετά το θάνατο του Κεμάλ, όσο υπήρχε ο Κεμάλ δεν κουνιότανε φύλλο. Το 1925 με διάταγμα έκλεισε και τα μοναστήρια, έκλεισε και τα τάγματα να μην υπάρχουν. Οτιδήποτε θύμιζε θρησκεία και επηρέαζε το κοσμικό του κράτος το εξαφάνισε. Μετά το θάνατό του και με διάδοχό του τον Ισμέτιν Ονού, το πράγμα αρχίζει λίγο να χαλαρώνει. Αλλά κυρίως μετά τα Σεπτεμβριανά του 1955, ο Μεντερές αλλάζει πλέον πολιτική. Βάζει τα τάγματα στο παιχνίδι και βάζει πρώτα τα τάγματα δυτικών επιρροών. Εδώ είναι το κακό. Τα Σεπτεμβριανά της Κωνσταντινούπολης υποκινήθηκαν και από τα τάγματα, αλλά τα τάγματα δυτικών επιρροών, αυτά που χαρακτήριζε στην αρχή ως δεξιά τάγματα, που έχουν τάσεις προς την αστική τάξη και έχουν αμερικανικές παύλα δυτικές επιρροές. Και είναι τάγματα στα οποία βέβαια βρίθουν οι επιρροές των μυστικών υπηρεσιών της Δύσεως. Μετά το Μεντερέ τα τάγματα αρχίζουν και παίρνουν ουσιαστικά αυτό το κομμάτι που τους στερούσε τόσα χρόνια ο Κεμάλ. Καταργούνται βέβαια, δεν ξαναδημιουργήθηκαν τα παλιά τάγματα, όμως δημιουργήθηκαν καινούρια που συνέχισαν την παράδοσή τους. Χαρακτηριστικά, για να λέμε και ονόματα, να μην λέμε αοριστολογίες, τα τάγματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν όσον αφορά τη δράση τους στην Τουρκία και ελέγχουν πολιτικά κόμματα, τα χρηματοδοτούν, περιοδικά, εφημερίδες. Δεν είναι τυχαίο όταν βλέπουμε τη μία εφημερίδα να υποστηρίζει την αντιπολίτευση, τον Μπαχτσελή για παράδειγμα, και την άλλη να υποστηρίζει τον Ερντογάν και συγκρούονται οι δύο εφημερίδες τυχαία. Όχι. Γιατί η Μεν Μιλιέτ, επί παραδείγματι, είναι μια εφημερίδα που ελέγχεται κυρίως από τα τάγματα που είναι αντίπαλα των γιουλενιστών. Όπως είναι επί παραδείγματι η Σουλεϊμανζή. Το Σουλεϊμανζή είναι ένα τάγμα το οποίο έχει καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα, δεν αναμειγνύεται πολιτικά, ωστόσο όμως δεν θέλει να χαθεί το κοσμικό κράτος που είχε δημιουργήσει ο Κεμάλ. Σε ένα βαθμό το χρειάζεται, γιατί θέλει την ανοχή για να κάνει πιο εύκολα τον προσιλητισμό του. Το συγκεκριμένο λοιπόν το Σουλεϊμανζή ελέγχει εφημερίδες, τη Μιλιέτ επί παραδείγματι, η οποία κιόλας Μιλιέτ, για να καταλάβουμε και τι λέμε, είναι η εφημερίδα της οποίας οι δημοσιογράφοι υποκινήσαν τα Ήμια το 1996, που κατέβηκαν με το ελικόπτερο, κατέβασαν την ελληνική, έβαλαν την τουρκική, βγάλαν τη φωτογραφία και έφυγαν και ξεκίνησαν τα Ήμια από τη Μιλιέτ, η οποία Μιλιέτ είναι η εφημερίδα ναυαρχίδα του τύπου στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, μαζί με την Τζουμχουριέτ που είναι κεμαλική. Αλλά και οι δύο, Τζουμχουριέτ, Μιλιέτ, και ας ανήκουν η Μεν Τζουμχουριέτ στους κεμαλικούς, άρα καθαρά κοσμική, η Μιλιέτ στους Σουλεϊμανζή, έχουμε δηλαδή και θρησκευτικό στοιχείο, αλλά και οι δύο έχουν κοινό ιδιοκτήτη συγκεκριμένης εθνικότητας, ο οποίος υποκίνησε τα Ήμια. Και το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό για να καταλάβουμε λίγο τα συγκοινωνούντα δοχεία όσον αφορά τον τύπο και τη θρησκεία και την πολιτική στη γείτονα χώρα. Ότι όλα αυτά είναι ουσιαστικά ένα πράγμα. Είναι δηλαδή οι πολλές όψεις του ίδιου αντικειμένου. Ακριβώς. Ένας πολιτικός είναι ταυτόχρονα και μέλος ενός τάγματος το οποίο τον προωθεί, γιατί θέλει ο πολιτικός αυτός να προωθήσει τις ιδέες αυτού του τάγματος πολιτικά στον τουρκικό λαό. Έχει τη δική του φιλοσοφία, την οποία προσπαθεί να την περάσει στην παιδεία, και αυτοί έχουν τα ίδια θέματα με μας. Πλην της ιστορίας, όλα τα άλλα μαθήματα θρησκευτικού περιεχομένου αλλάζουν συνέχεια κάθε φορά που έχουν άλλη κυβέρνηση. Μόνο η ιστορία δεν αλλάζει. Η ιστορία είναι συγκεκριμένη, όπως και ο αντίπαλος συγκεκριμένος. Οι Ελλάς και οι Έλληνες, αυτά δεν αλλάζουν. Αυτά μόνο σε εμάς, εδώ στην Ελλάδα, γίνεται ότι βγήκε το ένα κόμμα, είμαστε διεθνιστές, είμαστε πιο χαλαροί με τους Τούρκους, βγήκαν οι άλλοι, εμείς το παίζουμε συντηρητικοί,
θα είμαστε λίγο πιο σκληροί με τους Τούρκους. Η πολιτική είναι ίδια. Όλα τα τάγματα έχουν κοινή πολιτική γραμμή κατά της Ελλάδος και βέβαια στην παρούσα φάση αυτός που προεξέχει είναι η αιχμή του δόρατος της πολιτικής κατά των ελληνικών συμφερόντων είναι ο Ερντογάν, που ανήκει στο τάγμα των Ουρτσού, των Γιουλενιστών, από το οποίο όμως τώρα αποσχίστηκε. Και εδώ έρχεται η σύγκρουση που βλέπουμε και ταλανίζει την Τουρκία στην παρούσα φάση μεταξύ Ερντογάν και Γιουλέν, που μετά το τελευταίο πραξικόπημα που έγινε βλέπουμε και κυνηγάει κατά χιλιάδες τους Γιουλενιστές. Και βλέπουμε ξαφνικά μια ολόκληρη κοινωνία να απογυμνώνεται. Ο Ερντογάν ήταν, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της καθομιλουμένης, ήταν πουλέν, ήταν μαθητής, ήταν ο μαθητευόμενος του Γιουλέν μαζί και του Νταβούτογλου. Ο οποίος Νταβούτογλου βέβαια τώρα έφτιαξε το δικό του κόμμα, το κόμμα του μέλλοντος όπως το αποκαλούν, στο οποίο μαζεύει όλους τους γιουλενιστές που μέχρι χθες στήριζαν τον Ερντογάν, προσπαθώντας να φτιάξει μια διάδοχη κατάσταση του ΑΚΕΠ. Πώς πάει λοιπόν η ιστορία μεταξύ Ερντογάν και Γιουλέν? Ο Γιουλέν λοιπόν είναι από τα σημαντικότερα στελέχη των πεφωτισμένων, των Ουρτσουλά, ένα κόμμα, είπαμε, με αριστερές καταβολές, με καταβολές στην φιλοσοφία τη νεοπλατωνική, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από το εικόνιο ξεκινάει η όλη φιλοσοφία, από τον Τζελαλεντίν Ρουμί, είναι οι νεοπλατωνικές φιλοσοφικές ακαδημίες που δημιουργηθήκαν σε όλη τη Μικρά Ασία στους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου, να το πούμε έτσι, και πάντρεψαν ουσιαστικά Ισλαμισμό και παγανισμό αρχικά. Στη συνέχεια μπήκανε οι χριστιανοί στο παιχνίδι και άρχισε και εκείνο το πάντρεμα ορθοδοξίας Ισλαμισμού μέσα σε αυτά τα τάγματα. Ο Ερντογάν λοιπόν δημιουργεί μια ομάδα ως ο πρώτος στη τάξη μαθητής του Γιουλέν και γίνεται το όπλο του Γιουλέν για να μπορέσει να περάσει τις απόψεις που έχουν στον Ουρτσού. Ποια είναι η άποψη που έχει ο Γιουλέν και για την οποία στο τέλος συγκρουστήκανε? Ο Γιουλέν ομιλούσε για την δημιουργία ενός Ισλαμικού κράτους με σαφή θρησκευτικά στοιχεία, όμως με ανοχή στους υπολείπους, όχι γιατί ήταν δημοκράτης, με ανοχή γιατί ήταν πιο εύκολος ο προσιλητισμός και να μπορέσουμε να διεισδύσουμε και σε αυτούς. Και θεωρούσε ως κέντρο του Ισλαμικού κόσμου το Κοράνι, την πίστη ως συνεκτικό κρίκο όλου του μουσουλμανικού κόσμου, ανάμεικτο με ιδέες υπέρ του λαού, αυτό τον αριστερισμό. Ο Ερντογάν λοιπόν σε αυτό το κομμάτι τι κάνει? Εδώ τον βλέπουμε να προσεύχεται στους Νουρτσού. Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε την προσευχή του. Τα τηρεί αυτά πιστά. Είναι χρόνια. Ανήκει στο τάγμα των Νουρτσού από τη δεκαετία του 80. Από πολύ νέος. Και μάλιστα σε βιογραφία του που έχει κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα περιγράφει ότι το όραμα του νεοοθωμανισμού του γεννήθηκε όταν αντίκρισε τον έκτο στόλο των Αμερικανών να αγκυροβολεί στον Κεράτιο κόλπο. Και εκεί πέρα σκέφτηκε πού πήγε το μεγαλείο των Σουλτάνων για να μας ελέγχουν εμάς μια πάλε ισχυρά αυτοκρατορία, οι δυτικοί και ξένα πλοία να έρχονται στην πάλε ποτέ ισχυρή πρωτεύουσά μας. Και εδώ τον βλέπουμε και στη Μέκα για να δείχνει ότι είναι καλός μουσουλμάνος, ότι προσεύχεται και εκεί και ότι τηρεί όλα όσα πρεσβεύει το Ισλάμ. Μα αυτά τα χρειάζεται γιατί πήρε τη φιλοσοφία του Γιουλέν και στο κέντρο της έβαλε τους Τούρκους και την Τουρκία. Ναι, ένας μουσουλμανικός, ένας ισλαμικός κόσμος, αλλά με κέντρο της τους Τούρκους και την Τουρκία. Για, κατά κάποιο τρόπο ο εκλεκτός λαός του Ισλάμ έγιναν στο μυαλό του Ερντογάν
οι Τούρκοι. Και βέβαια η Τουρκία, η κληρονόμος της πάλε ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένα ιδανικό υλικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν μουσουλμανικό κόσμο με αιχμή του δόρατος την Τουρκία. Και εδώ είναι που ήρθε η σύγκρουση των δύο αντρών, γιατί ο Γκιουλέν δεν είναι τόσο εθνικιστής. Βάζει τη θρησκευτική του ιδιότητα πρώτα και μετά το θέμα των Τούρκων. Θεωρεί ότι αν συνεννοηθεί ο μουσουλμανικός κόσμος με συνεκτικό κρίκο τη θρησκεία, μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα από ότι ένας λαός μόνος του με όπλο τη θρησκεία. Εκεί ήρθε λοιπόν και η σύγκρουσή τους, που τους δημιούργησε αυτό που έχουμε, βλέπουμε σήμερα, ο Φετουλάχ Γκιουλέν να είναι εξόριστος στην Αμερική και ο Ερντογάν να κυνηγάει ακόμα τους οπαδούς του στην Τουρκία. Και εδώ βέβαια έρχεται και ο ίδιος ο Ερντογάν αντιμέτωπος με το γαϊτανάκι που οι ίδιοι δημιουργούσαν. Γιατί αυτή τη στιγμή ελέγχονται μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοσταθμοί. Ελέγχονται, όπως προείπα, ορφανοτροφία. Χρηματοδοτούνται ορφανοτροφία από τους Νουρτσού, τους Γκιουλενιστές όπως τους ξέρουμε εμείς. Έρχεται λοιπόν αντιμέτωπος με τον μηχανισμό που στείνανε όταν ήταν ακόμα δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης για να ανατρέψουν τους κεμαλικούς που προσιλητίζανε στρατιωτικούς και τους φέρνανε με τα νερά τους να απαρνηθούν τον κεμαλισμό και το κοσμικό αχρωμάτιστο αθρησκευτικό κράτος. Τώρα έρχεται αντιμέτωπος με το μηχανισμό που βοηθούσε τον Γκιουλέν να στήσει τόσα χρόνια μέσα στην Τουρκία για να πάρουν την εξουσία. Γιατί επί της ουσίας το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του, είναι ένα δημιούργημα. Τον Νουρτσού τον στήριξε η αδελφότητα και η Νουρτσού, Γκιουλέν καθαρά, και τον Νουρτσουλάρ και το μεγαλύτερο, το μητρικό του στάγμα, τον στήριξε επίσης, όπως επίσης τον στήριξανε και πάρα πολλοί Τούρκοι εφοπλιστές, οι οποίοι είχαν τον οικονομικό πλούτο. Είναι λοιπόν το ΑΚΕΠΕ ουσιαστικά ένα δημιούργημα του Γκιουλέν. Και αυτό προσπαθεί τώρα ο Ερντογάν να το αποτινάξει από πάνω του. Και σε αυτό βέβαια συμβάλλει και η φιλοδοξία του. Πλέον είναι 15 και πλέον χρόνια στην εξουσία, 20 και πλέον χρόνια στην πολιτική, έχει δημιουργήσει το κοινό του, έχει δημιουργήσει τις κλίκες του, άλλαξε και το σύνταγμα, πλέον είναι ο δεύτερος Κεμάλ Ατατούρκ μετά τον προηγούμενο, και βέβαια σαφώς δεν θέλει τον Γκιουλέν για έναν επιπλέον λόγο, γιατί η ανοχή του Γκιουλέν έχει να κάνει και με αυτό που λέμε κεμαλισμός, παύλα εβραϊσμός μέσα στην Τουρκία, και αυτό ο Ερντογάν δεν το θέλει. Βέβαια δεν καταλαβαίνει ένα πράγμα, ότι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία βασίστηκε σε κάποιους μηχανισμούς. Δεν στράφηκε να δώσει τη γροθιά στο μαχαίρι κατά του Ιουδαϊσμού, όπως συντήρησε και τον Ελληνισμό. Το ότι οι Έλληνες, ενώ δεν είχαμε κρατική υπόσταση, φτάσαμε να είμαστε εκατομμύρια μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχει να κάνει και σε ένα βαθμό γιατί η εξουσία που λεγόταν Σουλτάνος είχε ανάγκη αυτή τη ζώσα ενέργεια που λεγόταν Έλληνας. Επιστρέψαμε και στο εστιάζοντας στην επικαιρότητα και συζητούμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Παντελή Λιμναίο, για το τι συμβαίνει μέσα στην Τουρκία. Τι είναι οι Γκιουλενιστές, τι ρόλο παίξανε και πώς προσπαθεί ο Ερντογάν να τους αντιμετωπίσει και να κρατήσει το κράτος για λογαριασμό του, παίζοντας το ρόλο του Σουλτάνου. Είδαμε ότι προσπαθεί να τα βάλει με τους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι στηρίξανε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς ήταν και οι Ισραηλινοί, ήταν και οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν πάρει μεγάλα αξιώματα και ήταν αυτοί που φροντίζανε για τη λειτουργία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα αυτούς τους μηχανισμούς έρχεται ο Ερντογάν και προσπαθεί να τους αντιμετωπίσει, γιατί τους βλέπει ότι στρέφονται εναντίον του. Προσπαθεί να δημιουργήσει κυριολεκτικά μία Τουρκία για τους Τούρκους. Βέβαια και ο ίδιος δεν είναι Τούρκος, είναι Λαζός. Ακόμα, δηλαδή έχουμε και έναν γηγενή ο οποίος ασκεί μία πολιτική υπέρ των εισβολέων. Ούτε ο ίδιος είναι
είναι Τούρκος και το έχει ομολογήσει ότι είναι Λαζός. Άλλο αν στο τέλος είπε ότι ό,τι και αν είμαστε, είμαστε αυτό που στο τέλος γράφει ο τάφος του. Το Λαζός πώς ερμηνεύεται για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας? Η Λαζή είναι μια φυλή, για να το πούμε συνοπτικά, η Λαζή είναι μια φυλή του Ευξήνου Πόντου, η οποία είναι εξελινισμένη εδώ και χιλιετίες. Είναι, να το πούμε έτσι καθαρά, οι κάτοικοι που βρήκαν οι Έλληνες άπικοι όταν έφτασαν στον Εύξηνο Πόντο και ενώθηκαν μαζί τους. Σε τέτοιο σημείο που πλέον οι Λαζοί, όταν έγινε η γενοκτονία του Πόντου, είχαν την ίδια τύχη με εμάς. Υπέστησαν τις ίδιες διώξεις, ναι. Μιλούσαν την ποντιακή διάλεκτο, είχαν τα ίδια έθιμα. Ήταν δηλαδή μια φυλή η οποία ήδη από τη ρωμαϊκή και πιο παλιά εποχή είχε ενταχθεί στην ελληνική εθνική ραχοκοκαλιά. Αυτή είναι η Λαζή. Μια φυλή η οποία είναι επί της ουσίας δική μας πλέον, πολιτιστικά, γλωσσικά και θρησκευτικά. Σε αυτή λοιπόν τη φυλή ανήκει ο ίδιος ο Ερντογάν. Τι κάνει λοιπόν ο Ερντογάν? Φτιάχνει μια Τουρκία λοιπόν για τους Τούρκους. Θέλει να την απαλλάξει από μηχανισμούς που όμως συντήρησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και όσες φορές η Τουρκία στράφηκε εναντίον τους, το πλήρωσε. Μην ξεχνάμε, γενοκτονία των Ποντίων, γενοκτονία των Μικρασιατών στην Ιωνία, γενοκτονία των Αρμενίων. Η Τουρκία έχασε όλο το δυναμικό εύρος, το κομμάτι που είχε όσον αφορά τους χριστιανικούς πληθυσμούς της. Κάτι το οποίο ασπάζονται πολλοί Τούρκοι διανοούμενοι εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια, ότι η Τουρκία θα ήταν πολύ πιο ισχυρή, σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση, εάν δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν. Και είναι από τους ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται στη φυλακή από τον Ερντογάν ως γιουλενιστές. Γιατί δυστυχώς οτιδήποτε είναι εναντίον των απόψεων Ερντογάν χαρακτηρίζεται ως γιουλενισμός. Δεν είναι, είναι όλοι μας θυμίζει τους εδώ τα μπελάκηδες που ό,τι διαφωνεί κάποιος ή λέει κάτι αντίθετο είναι φασίστας, είναι ρατσιστής, είναι εθνικιστής, είναι τέτοιος. Εκεί έχουν μία ταμπέλα μόνο, γιουλενιστής. Τελειώσαμε. Πιο όμως απλή δουλειά. Ναι, ναι. Όμως για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Τα τάγματα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε ελέγχουν την πολιτική ζωή στην Τουρκία, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, είναι η Ναξμπεντή, οι οποίοι κιόλας είναι το πιο παλιό τάγμα της Τουρκίας. Αυτοί επιβιώσανε ακόμα και την περίοδο του κεμαλισμού, υποκίνησαν μάλιστα και κάποιες εξεγέρσεις στα βάθη της Μικράς Ασίας κατά του Κεμάλ. Ωστόσο όμως στη συνέχεια επανιδρυθήκανε τη δεκαετία του 50. Να, εδώ ας πούμε η προσευχή που βλέπουμε. Τα τάγματα αυτά έχουν πάρα πολύ πλούσιο κοινωνικό έργο. Ασχολούνται με τη χειραφέτηση των γυναικών, αλλά επί της ουσίας βέβαια χειραφέτηση στα πλαίσια του Κορανίου. Δεν ξεφεύγουμε από το θέμα Κοράνη ή από το θέμα θρησκεία. Δεν θα πούμε στη γυναίκα. Είναι χειραφετημένη να υπηρετεί τον άντρα, να εκτελεί αυτά που της λέει και όλα τα συναφή, να μην κυκλοφορεί. Δηλαδή να είναι η πιστή μουσουλμάνα, με λίγα λόγια, με δύο κουβέντες. Μιλάμε για θρησκευτικά τάγματα. Άλλο αν ασκούνε και πολιτική. Το κομμάτι τους, το βασικό από που ξεκίνησαν, είναι η θρησκεία. Άρα λοιπόν όλα είναι κομμένα και ραμμένα στο κομμάτι που λέγεται θρησκεία. Άρα σαφώς και ο άντρας του τάγματος, ο οποιοσδήποτε άντρας πολίτης της Τουρκίας, είναι κομμένος και ραμμένος στη θρησκευτική πεποίθηση του τάγματος. Εδώ επί παραδείγματι είναι μια σπάνια φωτογραφία από τους Σούφι Δερβίσιδες στις αρχές του 20ου αιώνα, την εποχή ακόμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου οι Σούφι Δερβίσιδες μαζί με τους Γενίτσαρους, τώρα πάω 19ο αιώνα, πριν το κίνημα του Μαχμού του Δεύτερου που διέλυσε τους Γενίτσαρους, όπου όλοι οι Γενίτσαροι, επειδή οι Σούφι Δερβίσιδες ήταν το πολύ ήπιο Ισλάμ, οι πιο πολλοί λοιπόν Γενίτσαροι ήταν Αλεβίδες, ήταν Δερβίσιδες, και το βλέπουμε αυτό ότι υπήρχε και στο πολύ ανεπτυγμένο στον ελλαδικό χώρο την εποχή της Τουρκοκρατίας. Αρκετοί αγωνιστές του 21 ήταν Δερβισάδες. Άλλο αν δεν λέγεται αυτό πολύ παραέξω και λέμε ότι όλοι για του Χριστού την πίστη
Ναι, για του Χριστού την πίστη. Αλλά για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε μια κοινωνία που οτιδήποτε δεν ήταν Ισλάμ το κυνηγούσαν, οικειοποιήθηκαν το μη χείρον βέλτιστον και ότι ήταν πιο κοντά στην ελληνική παιδεία. Γι' αυτό και οι πιο πολλοί ήταν Δερβίσιδες, Σούφοι, Αλεβίδες, ακόμα και Έλληνες αγωνιστές του 21, για να μπορέσουν να επιβιώσουν μέχρι το ξέσπασμα της Επαναστάσεως. Μετά δεν υπήρχε κάποιο θέμα, η ρόλη ήταν σαφής. Είχαμε αρχίσει πλέον το πράγμα της εθνικής ανεξαρτησίας μας. Παρόλο που για τα μουσουλμανικά τάγματα η πεποίθηση που υπάρχει για την ελληνική επανάσταση και η οποία βγαίνει και στην τουρκική ιστορία, το κράτησε παραδόξως αυτό και ο κεμαλισμός, είναι ότι η ελληνική επανάσταση δεν ήταν κάποια επανάσταση εθνική. Ήταν κάποια ανταρσία. Κάποιοι δικοί μας δεν τα βρήκανε με την Οθωμανική κυριαρχία και αποσχίστηκαν. Έτσι βλέπουν την ελληνική επανάσταση τα μουσουλμανικά θρησκευτικά τάγματα και η πολιτική της Τουρκίας. Γι' αυτό και τους βλέπουμε ότι δεν σέβονται ιδιαίτερα την 25η Μαρτίου και ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική επανάσταση. Το θεωρούν ένα είδος εξέγερσης και απόσχησης, όχι καθαρά εθνική επανάσταση. Εθνικό χαρακτήρα πήρε αργότερα, λίγο πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, που πλέον υπήρχε η μόδα των κρατών εθνών. Αρχίσανε να φεύγουν τα γέννη από τη μέση. Γιατί πάρα πολλοί Οθωμανοί συγγραφείς ομιλούν ότι είμαστε ίδιο γένος από τις επιμειξίες και από τις επιρροές που τους ασκούσαμε. Πολλές από αυτές υπάρχουν ζώσες μέχρι και σήμερα σε αυτά τα τάγματα. Όπως είναι το Ναξμπεντή, το οποίο Ναξμπεντή πιστεύει σε αυτή τη συγγένεια. Αλλά εδώ οι Σκοπιανοί πιστεύουν ότι είναι Μακεδόνες. Αυτοί δεν θα πιστέψουν ότι είμαστε Τούρκοι. Είναι αυτό που λέμε. Οι μύθοι που συντηρούν την ιστορία παρακάτω και δημιουργούν τους προπομπούς. Μετά είναι το Νουρτσουλάν, στο οποίο αναφερθήκαμε, το μητρικό τάγμα από που ξεκίνησε νέος ο Γκιουλέν και ο ίδιος ο Ερντογάν και μετά ιδρύθηκε το Νουρτσού, το καθαρά γκιουλενικό κόμμα, τάγμα. Στη συνέχεια είναι η Ισικλάρ. Η Ισικλάρ στα τουρκικά σημαίνει η φωτεινή. Αυτοί είναι σοσιαλιστές. Αυτοί έχουν μια τάση πολιτική στα σοσιαλιστικά κόμματα και είναι και λίγο ανεκτικοί με τους Κούρδους. Είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν, πιέζοντας τις τουρκικές ηγεσίες, να βρεθεί μια λύση για το κουρδικό για να γλιτώσει η Τουρκία την οποιαδήποτε απόσχηση. Αυτοί βλέπουν λίγο παρακάτω, σου λέει επανάσταση στην επανάσταση, οι Έλληνες ξεσηκωθήκαν 1, 2, 3, 5, το πληρώσαμε τη δέκατη. Γίνανε κράτος και άρχισε η συρρήκνωση. Αυτό φοβούνται από την εξ Ανατολών οι συγκεκριμένοι. Στους οποίους υπάρχουν και αρκετές έτσι επιρροές τεκτονικές. Το καταλαβαίνουμε και από το όνομα κιόλας. Βλέπουμε ότι όλα τα ονόματά τους, Ισικλάρ, Φωτεινή, Νουρτσουλάρ, Πεφωτισμένη, έχουν συγκεκριμένη ακουστική και συγκεκριμένες παραπομπές τα ονόματα αυτά για όσους έχουν διαβάσει γενικότερα. Πεφωτισμένη, Φωτεινή. Και εδώ βλέπουμε και τον Ερντογάν που κάνει τον ειδικό χαιρετισμό αυτόν με το κλειστό αντίχειρα, ο οποίος είναι και αυτός... Είναι της μουσουλμανικής αδελφότητας. Εδώ είναι άλλο ένα κομμάτι που ήρθα σε σύγκρουση με τον Φετουλάχ Γκιουλέν. Ο Γκιουλέν πιστεύει σε ένα Ισλάμ, πιστεύει και στη Σαρία. Το πιστεύει. Ισλαμικός νόμος, Σαρία, να εφαρμόζεται. Αλλά δεν θέλει με τίποτα τη μουσουλμανική αδελφότητα. Τι είναι η μουσουλμανική αδελφότητα, η οποία και αυτή έχει διεισδύσει στην Τουρκία. Βλέπουμε έχει και το ίδιο σύμβολο με κόμμα. Μα τα κόμματα ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τις αδελφότητες. Το ΑΚΕΠΕ ελέγχεται από τους Νουρτσουλάρ και τους Νουρτσού, που είναι ο Ερντογάν, από τους πεφωτισμένους. Π.χ. το κόμμα της μητέρας πατρίδας του Μπαχτσελή ελέγχεται από τους Σουλεϊμανζή. Από την άλλη πλευρά, γι' αυτό και βλέπουμε τον Μπαχτσελή και λέει εγώ με τίποτα δεν τα βρίσκω με τον Ερντογάν. Δεν τον βοηθάω πουθενά. Το ίδιο και ο Κιλιτζάρογλου, που είναι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος,
τους βλέπουμε ότι είναι εναντίον, γιατί τα δύο αυτά κόμματα ελέγχονται από τις αντίπαλες αδελφότητες. Άρα λοιπόν πρεσβεύουν τη θρησκευτική, παύλα πολιτική, παύλα οικονομική φιλοσοφία των απέναντι. Άρα δεν πρόκειται και να τα βρουν και πολιτικά. Δεν είναι μόνο ιδεολογικό το κομμάτι τους. Σαφώς λοιπόν τα κόμματα και ελέγχονται από τις αδελφότητες. Οι αδελφότητες έχουν αυτή τη στιγμή διεισδύσει 1000% στην πολιτική ζωή της Τουρκίας και ελέγχουν τα πάντα. Στο παιχνίδι λοιπόν με τον Ερντογάν μπαίνει και η μουσουλμανική αδελφότητα. Η μουσουλμανική αδελφότητα είναι μια αδελφότητα που ιδρύθηκε στην Αίγυπτο στις αρχές του 20ου αιώνα και η οποία πρεσβεύει το σκληροπυρηνικό Ισλάμ. Την επιβολή του Ισλάμ προς τη Δύση, τη δημιουργία ενός Ισλαμικού κόσμου. Είναι αυτοί οι οποίοι μας στέλνουν και τους χιλιάδες μουσουλμανικούς εξαθλειωμένους πληθυσμούς που έρχονται από εδώ, στους οποίους τι λένε, πάρτε λεφτά, φύγετε για τις χριστιανικές χώρες για να τις κάνετε πιστές. Πηγαίνετε στις χώρες των απίστων για να τις κάνετε πιστές. Εφαρμόστε δηλαδή αυτό που λέει μέσα το Ισλάμ, ότι δεν μπορώ να το κατακτήσω με τα όπλα, το κατακτώ εσωτερικά. Όπως έκανε και ο προφήτης τους, ο Μωάμεθ. Η Αιγύρα, η Χέγκρα, όπως την αποκαλούν κιόλας Χέγκρα οι Άραβες, του Μωάμεθ, ήταν ουσιαστικά η περιήγηση του Μωάμεθ στον κόσμο της Ανατολής, όπου πήρε διάφορα στοιχεία από τον κάθε λαό. Γι' αυτό και βλέπουμε και στο Κοράνι, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι προφήτης. Ο Χριστός είναι και αυτός προφήτης. Ο Παύλος είναι και αυτός προφήτης. Βλέπουμε πολλά στοιχεία λοιπόν του Ισλάμ που είναι ένα πάντρεμα των θρησκειών που συνάντησε ο Μωάμεθ στη Μέση Ανατολή την εποχή που έκανε την Αιγύρα. Όλα αυτά λοιπόν τα πήρανε αυτή της μουσουλμανικής αδελφότητας και τα κάνανε φονταμενταλισμό. Πρέπει να επεκταθούμε. Πρέπει να γίνει ένας μέγας ισλαμικός κόσμος, μια νέα αραβική αυτοκρατορία. Ποιοι θα είναι αιχμοί του δόρατος? Εδώ παίζεται πλέον το παιχνίδι. Η Αίγυπτος, που είναι και η έδρα της αδελφότητος αυτής, δεν επιθυμεί αυτό το ρόλο. Ειδικά και με τον Σίσι τώρα στην εξουσία, που είναι ένας ελληνοτραφής άνθρωπος, τρέφει μεγάλη εκτίμηση ειδικά για την εποχή των ελληνιστικών βασιλείων. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναλάβει το ρόλο αυτό η Αίγυπτος. Έρχεται λοιπόν να το αναλάβει αυτό ο Ερντογάν. Όταν λοιπόν ο Ερντογάν βάζει στο παιχνίδι και με τον συγκεκριμένο χαιρετισμό, ο χαιρετισμός αυτός είναι ο χαιρετισμός της μουσουλμανικής αδελφότητος και λέγεται Ράμπια. Αυτό που βλέπουμε και τώρα που είναι το σύμβολο του Δημοκρατικού Κόμματος της Τουρκίας, το οποίο Δημοκρατικό Κόμμα πλέον ελέγχεται σε ένα μεγάλο βαθμό από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Μόνο δημοκρατικό δεν είναι δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιο ίχνος δημοκρατίας όταν σου μιλάει μία ή μη θρησκεία. Ακόμα και αυτό που βλέπουμε με τα χέρια, τα τέσσερα δάχτυλα που κινεί, το κάθε δάχτυλο σημαίνει και κάτι στη Ράμπια, το χαιρετισμό. Το πρώτο είναι το έθνος. Ο Ερντογάν θέλει το έθνος που θα είναι πρώτο μεταξύ των μουσουλμάνων να είναι οι Τούρκοι. Το δεύτερο συμβολίζει το κράτος. Το κράτος που θέλει ο Ερντογάν να είναι πρώτο μεταξύ των μουσουλμάνων είναι η Τουρκία. Το τρίτο μετά κομμάτι είναι η μία σημαία. Μία σημαία πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Ερντογάν η πρώτη των μουσουλμάνων. Η Οθωμανική, παύλα τουρκική. Και τέλος μία πατρίδα. Για τον Ερντογάν μία είναι η πατρίδα, η μητέρα Τουρκία, η οποία μπορεί να αγκαλιάσει όλο το μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό το συμβολισμό, αυτή τη σκέψη του εκφράζει ουσιαστικά με το χαιρετισμό που βλέπουμε στη φωτογραφία, που είναι η Ράμπια. Είναι ο συνθηματικός χαιρετισμός μεταξύ των μελών της μουσουλμανικής αδελφότητας όταν συναντιόνται σε εξωτερικούς χώρους. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα τάγματα βασίστηκαν επάνω σε πολύ αρχαιότερες δομές. Η δομή τους είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι ο αρχηγός παύλα αρχιερές, ο Γκιουλέν επί παραδείγματι στους Νουρτσού. Μετά είναι ο εξωτερικός κύκλος που είναι αυτοί που φεύγουν και βγάζουν προς το λαό τη φιλοσοφία. Και όσο πάμε προς τα μέσα, ο δακτύλιος, η κλίκα, η ομάδα μαζεύει, μέχρι που στο τέλος είναι ο πυρήνας.
Ο πυρήνας που έχει συγκεκριμένους χαιρετισμούς, συγκεκριμένους συμβολισμούς, ώστε όταν βγαίνει παρά έξω να καταλαβαινόμαστε. Δηλαδή η αφίσα του Δημοκρατικού Κόμματος με το χαιρετισμό αυτό απευθύνει εκείνη τη στιγμή σύνθημα. Ψηφίστε μας. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Εδώ βάλε την ψήφο σου εσύ που πιστεύεις για ένα μεγάλο Ισλάμ και να επεκταθούμε προς τη Δύση και ένα Ισλαμικό κράτος. Δημοκρατικό κόμμα. Εδώ είμαστε. Είναι σύνθημα ο χαιρετισμός. Εμπλέκονται και Έλληνες μέσα σε αυτές τις αδερφότητες. Από εκεί ξεκινάνε. Οι αδερφότητες και γενικότερα οι στοές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ξεκινάνε από τους φαναριώτες. Η πρώτη βέβαια επαφή τους είναι με την Ανατολή, Αντιόχεια, το Ικόνιο, πόλεις που την εποχή που επεκτάθηκαν οι Σελτζούκοι ανθούσανε οι νεοπλατωνικές ακαδημίες της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί ξεκινάει. Η πρώτη σύγχρονη στοά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ιδρύεται από Έλληνες και είναι οι Γενίτσαροι. Όσο και αν μας ξενίζει αυτό, η ιδέα των Γενιτσάρων δεν ήταν τουρκική. Η ιδέα των Γενιτσάρων δημιουργήθηκε από την επιρροή που άσκησε στο Μωάμεθ τον Πορθητή και στους προηγούμενους βέβαια Σουλτάνους, η ιδέα που είχαν οι Ρωμαίοι και, και τα ελληνιστικά βασίλεια με τους Πρετοριανούς. Να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, το δικό μας στρατό. Άλλο αν στη συνέχεια επεκτάθηκε και στους πληθυσμούς. Οι Γενίτσαροι λοιπόν είναι ουσιαστικά άτυπα η πρώτη επαφή των Τούρκων με δική τους, εντός εισαγωγικών δική τους, αδελφότητα. Μετά την επαφή με τις νεοπλατωνικές ακαδημίες της Ανατολής, Αντιόχεια και Ικόνιο. Να, εδώ επί παραδείγματι βλέπουμε τη σφραγίδα της ελληνοτουρκικής στοάς πρόοδος στην Κωνσταντινούπολη. Μία στοά που ιδρύθηκε από τον Κλεάνθη Σκαλιέρη, ο οποίος Κλεάνθης Σκαλιέρης στη συνέχεια, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Λουτρού, όπως έμεινε στην ιστορία, όπου αν πετύχαινε θα είχαμε Έλληνα Σουλτάνο, έφυγε στην Ελλάδα, κατασχέθηκε η περιουσία του, κινδύνεψε και να σκοτωθεί από τις Οθωμανικές αρχές. Κατέφυγε λοιπόν στην Αθήνα, όπου ο Κλεάνθης Σκαλιέρης έγινε το ιδρυτικό μέλος της μεγάλης στοάς των Αθηνών, αυτή που έχουμε σήμερα. Εκείνος την ξεκίνησε, έχοντας σαν πρότυπό του τη στοά πρόοδος που την έκλεισαν οι Οθωμανοί τότε, όταν κατάλαβαν τι προσπαθούσε να κάνει. Να ανεβάσει Έλληνα Σουλτάνο στην εξουσία. Υπήρχε λοιπόν αυτή η στοά, η οποία λειτουργούσε στα πρότυπα της ανοχής. Δεν υπάρχει κάτι το θρησκευτικό, δεν είμαστε μουσουλμάνοι, χριστιανοί, Έλληνες και Τούρκοι. Είμαστε ένας λαός, είμαστε ένα γένος και πρέπει να ελέγξουμε την Ανατολή για να μην εισβάλλουν οι Δυτικοί. Στην στοά αυτή δημιουργείται επί της ουσίας το σπέρμα για την Ελληνοτουρκική Ομοσπονδία. Μια ιδέα η οποία πολύ ταλάνισε την πολιτική ζωή της χώρας. Μια ιδέα στην οποία έχουν γράψει ο Ίων Δραγούμης, ο Αθανάσιος Σουλιώτης Νικολαίδης έχουν γράψει συγγράμματα, άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν για αυτή την ιδέα, η οποία ιδέα αυτή βασίστηκε πάλι στη χάρτα του Ρίγα. Για να καταλάβουμε ότι εμείς ρίχναμε τις ιδέες στο τραπέζι της ιστορίας στην Ανατολή πάντα. Έβγαλε τη χάρτα ο Ρίγας, μεγάλη Βαλκανική Ομοσπονδία, το πήρανε κάποιοι άλλοι, είπανε Ελληνοτουρκική Ομοσπονδία. Έλληνες και Τούρκοι οι συγκυρίαρχοι, όπως καλή ώρα το Κάρτ Ποστάλ που δείχνεται, το οποίο μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας συγκεκριμένα, λίγα χρόνια μετά βγήκε το Κάρτ Ποστάλ αυτό, για τους συγκυρίαρχους της Ανατολής, ο Αβδούλ Χαμίτ και ο βασιλιάς της Ελλάδος Γεώργιος. Ήτανε μια προσπάθεια της στοάς αυτής, των Ελληνοτουρκιστών, να φέρουν σε επαφή τα δύο πολιτικά μέρη, γιατί πιστεύανε ότι οι λαοί επί της ουσίας δεν έχουν διαφορές. Οι πολιτικοί χτίζουν τις διαφορές. Κάτι το οποίο μας το ταΐζουν και σήμερα, ότι ξέρετε δεν έχουμε διαφορές με το τουρκικό λαό. Οι πολιτικοί φταίνε. Βέβαια το ότι ποτέ ο τουρκικός λαός δεν έκανε μία διαδήλωση για τα όσα υπέστησαν
οι συμπολίτες τους Έλληνες, Αρμένοι, Κούρδοι, Αλεβίδες στη διάρκεια της τουρκικής θηριωδίας που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 100 χρόνια, αυτό κανείς δεν μας το εξηγεί. Και όχι μόνο αυτό, ότι μετήχε και ο τουρκικός λαός. Δεν αυτοκτονούσαν μόνοι τους ούτε οι Πόντιοι ούτε οι Μικρασιάτες. Υπήρχαν Τούρκοι οι οποίοι σφάζανε. Σαφώς. Και κάνανε και όλα αυτά τα απεχθή εγκλήματα. Και τα σπίτια των Ελλήνων, όταν εγκαταλείψανε τις πατρογονικές εστίες, κατέληξαν στα χέρια των Τούρκων, είτε της ανταλλαγής είτε των Γηγενών. Δεν είναι κιόλας τυχαίο ότι παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται για να συμπλησιάσουμε, το ελληνοτουρκικό οικονομικό επιμελητήριο που αφορά τους εφοπλιστές των δύο χωρών τηρεί μια σιγήνη χθείως. Δεν ακούμε και πολλά πράγματα για συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων εφοπλιστών στο Αιγαίο. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή το μισό τουρκικό επιμελητήριο, οι εφοπλιστές του, είναι απόγονοι ανθρώπων που απέκτησαν τις περιουσίες τους μετά από την καταστροφή που υπέστη ο ελληνισμός στην Ανατολή. Πήραν τις περιουσίες προφανώς οι παππούδες και με τις ευλογίες και τη στήριξη των Γερμανών. Να θυμίσουμε ότι η Deutsche Bank ήταν από πίσω γιατί θέλαν να ελέγχουν το εμπόριο της Μικράς Ασίας και να έχουν και τον έλεγχο του πλούτου και όλων των δρόμων που περνούσαν από εκεί. Μα αυτά τα χαρτιά είναι που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν και έχει κάνει τη Μέρκελ να μην αντιδρά σε οτιδήποτε κάνει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει τις αποδείξεις που απαλλάσσουν την Τουρκία από όλο αυτό το επαχθές έγκλημα των γενοκτονιών, ότι είναι γερμανικό σχέδιο, ότι ουσιαστικά οι Γερμανοί τους προωθήσανε για να μπορέσουν να φύγουν από τη μέση οι εύρωστοι ελληνικοί πληθυσμοί και να πάρουν την αγροτική γη οι γερμανικές τράπεζες, πολύ σωστά η Deutsche Bank, η οποία Deutsche Bank την εποχή της γενοκτονίας των Ποντίων χρηματοδοτούσε να πάρει την αγροτική γη για να περνάει τα τρένα. Έφτιαχνε τους σιδηροδρόμους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το Orient Express από τη Γερμανία μέχρι τα πετρέλαια. Το οποίο βέβαια τους το διέκοψε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος στη συνέχεια. Πρόλαβαν οι Άγγλοι και το κλείσανε και γι' αυτό. Και είδαμε ότι οι Τούρκοι ήταν μαζί με τους Γερμανούς και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και οι Βούλγαροι. Και οι Βουλγαροί. Είναι δηλαδή μια κλίκα, ας το πούμε έτσι, Γερμανοί, Τούρκοι, Αμερικανοί και αργότερα και Ισραηλινοί ανήκουν στην ίδια ομάδα, υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Μα η Τουρκία αυτή πάντοτε τα τελευταία 100 χρόνια της ιστορίας της κάνει τη βρώμικη δουλειά. Τις γενοκτονίες που ήθελε να κάνει η Γερμανία τις έκανε η Τουρκία για να καθαρίσει την περιοχή. Στη Συρία τώρα πάλι το ίδιο. Αντί να λερώσουν με αίμα τα χέρια τους οι Αμερικανοί, το κάνουν οι Τούρκοι. Το ίδιο και στη Λιβύη. Παντού. Και το ίδιο θέλανε και το Αιγαίο, γιατί δεν βολεύει η Ελλάδα να ελέγχει την κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί δεν είναι πλήρως ελέγξιμη όπως η Τουρκία. Και γι' αυτό θέλουν τώρα να τους δώσουν ένα κομμάτι από το Αιγαίο, για να μην υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτή τη στιγμή, για να μην εθελοτυφλούμε, οι μουσουλμανικές αδελφότητες στην Τουρκία ελέγχουν την πολιτική ζωή. Ο Ερντογάν τους έχει ξεφύγει βάζοντας στο παιχνίδι τη μουσουλμανική αδελφότητα, φέρνοντας δηλαδή ένα πιο σκληροπυρηνικό Ισλάμ σε μια χώρα που θέλει έστω και μετά την κεμαλική εποχή να κρατά ένα μετριοπαθές Ισλαμικό προφίλ. Μπορεί να αποφλοιώνουμε το κοσμικό κράτος σιγά σιγά, αλλά θέλουν όλοι να έχουν ένα ήπιο Ισλαμικό προφίλ, γιατί η Τουρκία είναι πολύ κοντά στη Δύση σε σχέση με την Αραβία ή το Ιράν ή την Αίγυπτο. Άρα ο Ερντογάν τους ξεφεύγει. Γι' αυτό και τώρα βάζουν μια νέα αιχμή του δόρατος απέναντί του, επειδή όλοι οι υπόλοιποι είναι πολιτικά εξαρτημένοι και πολιτικά δεν έχουν ρητορική, ούτε ο Μπαχτσελή, ούτε ο Κιλιτζάρογλου. Ο μόνος που θα μπορούσε να τον κοντρολάρει ήταν ο Μεσούτ Γιλμάζ. Και παραδόξως, πάνω που θα ξεκίναγε ένα καινούριο κόμμα με τον Γιλμάζ, βρέθηκε νεκρός ο γιος του στην Κωνσταντινούπολη, αν θυμάστε, πριν από 1,5 χρόνο. Μία δολοφονία που μέχρι και σήμερα θεωρείται αυτοκτονία, παύλα ανεξιχνίαστη.
πάνω που θα ξεκίναγε ο Γιλμάς να μπαίνει στο παιχνίδι, ο οποίος Γιλμάς ανήκει σε μουσουλμανική αδελφότητα, ανήκει στους Σουλεϊμανζή, αλλά είναι και πολύ φιλικός με το κοσμικό κράτος. Θα μπορούσε να κάνει ένα πολύ πιο ήπιο πάντρεμα των δύο και γι' αυτό θέλανε να τον προωθήσουν όλοι οι απέναντι. Παραδόξως βρέθηκε νεκρός ο γιος του και του έκοψε τη φόρα. Έλαβε το μήνυμα προφανώς ότι φάγαμε το γιο σου. Ναι. Άστο, κάτσε στην ησυχία σου, μην ξεκινάς. Το ξεκινήσανε λοιπόν με τον Νταβούτογλου, το κόμμα του μέλλοντος που είπα και στην αρχή, το οποίο έχει και γκιουλενικές επιρροές, έχει και αμερικανικές παύλα δυτικές επιρροές, αλλά έχει και νεοοθωμανισμό. Αλλά έχει τον νεοοθωμανισμό, ο οποίος γεννήθηκε μέσα από τον να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που δεν είναι και τόσο σωστή, αλλά μέσα από από τον ελληνοχριστιανισμό. Ο Οθωμανισμός είχε σαφείς επιρροές στην γένεσή του, στην προύσα της Βυθινίας, από αυτό που λέμε ελληνοχριστιανισμός. Ήτανε πολύ έντονο το κομμάτι αυτό στη Βυθινία την εποχή που έσκασε ο Ερτογρούλ, ο πατέρας του Οσμάν, με τα 400 τσαντήρια. Αυτοί ήταν οι Οθωμανοί. Μία φυλή με 400 τσαντήρια που έσκασε ένα πρωί με αρχηγό τον Ερτογρούλ και τους δώσανε γη οι Βυζαντινοί στη Βυθινία για να φυλάνε την περιοχή και αυτοί την κατέλαβαν. Μάλιστα. Για να καταλάβουμε λίγο και αυτό που βιώνουμε σήμερα, που λένε δώστε γη στους μουσουλμάνους που έρχονται για να τη δουλεύουν κιόλας. Ναι. Είναι μετά ότι τελείωσε, χάθηκε. Και μια τελευταία κουβέντα, γιατί δυστυχώς είστε χήμαρος, αλλά ο χρόνος μας πιέζει. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι μεταξύ Ερντογάν και Νταβούτογλου. Ο Ερντογάν έχει δώσει αυτά που μπορούσε να δώσει. Πλέον στριμώχνεται. Η λίρα η τουρκική θα πιεστεί κι άλλο. Από την ελληνική πλευρά δεν υπάρχει κάποιος αντάξιος του συνομιλητής για να μπορέσει να κάνει μια διαπραγμάτευση. Οπότε στην ουσία βλέπουμε ότι θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Ερντογάν και αν τυχόν μπορέσει ο αντίπαλος λίγο να αλλάξει την κατάσταση στην Τουρκία. Αλλά κατά τα άλλα, βλέπουμε να συνεχίζει ο Ερντογάν χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο. Αυτή τη στιγμή θα το έβλεπα εγώ, βλέποντας όλη τη σκακέρα, ότι πλέον μπαίνουμε σε ένα νέο γύρο στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των μουσουλμανικών αδελφοτήτων στην Τουρκία, οι οποίοι θέλουν να αποβάλουν τον Ερντογάν και μαζί του και τη μουσουλμανική αδελφότητα. Δεν θέλουν την Τουρκία ισλαμικά. Οπότε ο Ερντογάν, όντας στριμωγμένος από αυτή την πίεση, ναι μεν θα είναι στα πράγματα, ναι μεν θα ρυθμίζει τις καταστάσεις, αλλά θα αναγκαστεί να κάνει και κάποια βήματα, κάποιες κινήσεις για να εδραιώσει τη θέση του και ενδεχομένως να κινηθεί και εναντίον της Ελλάδος. Έκανε τις κινήσεις του υπέρ της Ελλάδος, να το πούμε έτσι, όταν ήταν δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη. Επί δημαρχίας του στην Κωνσταντινούπολη η ελληνική μειονότητα δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα στο να μεταχειρίζεται τη γλώσσα της, τη γραφή της, τα ελληνικά ορφανοτροφία, χρηματοδότητα. Τώρα όμως τι προβλέπετε, θα κινηθεί εναντίον της Ελλάδος ή θα κρατήσει μια πιο αμφιλεγόμενη στάση, ας το πούμε έτσι, μόνο στις απειλές? Αυτή τη στιγμή δεν του μένει τίποτα άλλο πέρα από τις απειλές και σύμφωνα και με τις πληροφορίες και μετά την κίνηση που έκανε το 2010 με την οποία ενεργοποίησε, λέγεται άτυπα, ξανά τη ΣΤΟΑ την ελληνοτουρκική του Κλεάνθη Σκαλιέρη, την ενεργοποίησε άτυπα, κάνοντας ένα βήμα ότι ενεργοποιώ ουσιαστικά τη ΣΤΟΑ που μίλαγε για την ελληνοτουρκική συνομοσπονδία. Θα πάει περισσότερο προς, θα πιέσει προς μια συνομοσπονδία, μια συνεκμετάλλευση, μια συνεργασία τροποτινά. Θα έλεγα μια συνεκμετάλλευση με την πρωτοκαθεδρία τη δική του, γιατί πλέον κατάλαβε ότι το πολιτικό προσωπικό που έχει η Ελλάδα δεν έχει δικό του λόγο.
ελέγχεται από τη Δύση. Απλά να καταλάβουμε πλέον ότι η θρησκεία με την πολιτική ήδη από την αρχαιότητα συμπλέουν. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Ο βασιλέας και ο αρχιερέας, ο αυτοκράτορας και ο πατριάρχης. Ακόμα και τώρα, και κλείνω με αυτό, που λέμε τον Πάπα Ποντίφικα, Ποντίφιξ ήταν ο τίτλος του Ρωμαίου αυτοκράτορος Παύλα αρχιερέως. Τον οικειοποιήθηκαν. Αυτό. Αυτά τα δύο πράγματα συμπλέουν από την εποχή του Φύλαρχου και του Σαμάρου, στις αυτές φυλές. Ωραία. Και εδώ να ευχαριστήσουμε και εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και να σας ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.